Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Εκπομπή καθημερινή, άκρος και ανώλευκη για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και όχι μόνο. Τα τρία πρώτα τα λέμε έτσι, ιεραρχικά αν θέλετε. Αλλά και τα υπόλοιπα μας απασχολούν καθημερινά και θα το διαπιστώσετε και σήμερα αυτό. Πόσο μάλλον όταν έχουμε διακρίσεις. Και έχουμε διακρίσεις γιατί ο Ηρακλής είναι τεράστιος σύλλογος και διατηρεί όλα αυτά τα αθλήματά του με πολύ κόπο, με πολύ υδρότα και με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Από γονείς, από εφόρους, από αθλητές, από το ΓΣ, από όσους μπορούν ο καθένας ξεχωριστά στο τμήμα του και στο άθλημά του. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Είναι στο production να τον πω, γιατί γι' αυτό ζει και αναπνέει. Στο production ο Δημήτρης Μπαλόμπας, άμεσο συνεργάτη της εκπομπής. Το άκουσε? Άμα δεν το άκουσε να το ξαναπώ. Λοιπόν, FM καινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr το mail της εκπομπής μας. Για μπάσκετ ειδικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε, όχι ότι δεν θα πούμε για τα υπόλοιπα. Νότος καφέ, all day bar και cocktail bar στο βράχο της Αθήτου. Όσοι το επισκεφτήκατε, ελπίζω να περάσατε υπέροχα. Που θα πάει, θα έρθει η στιγμή που θα ξαναπάω. Γιατί μου λείπει αυτή η μαγαζάρα στο πρώτο πόδι Χαλκιδική, στο βράχο της Αθήτου, με υπέροχη θέα την θάλασσα. Για όσους ενδιαφέρεστε για σακούλες αλλά και για το περιβάλλον, μπορείτε να τα συνδυάσετε. Σακούλες απορριμμάτων Αριστοπλάστ. Αποτελούνται από 100% ανακυκλωμένο υλικό σε όλες τις διαστάσεις και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 17ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Ερών, 23-940-72-941. Μπίλι, ετοίμασε τις πενιές σου για να τα αναλύσουμε όλα όσα έχουμε και να τα καταγράψουμε εδώ. Λοιπόν, μας βάζει κατευθείαν στο ψητό ο φίλος ο Μπάμπης με το mail του, μας δίνει πάσα για τα ποδοσφαιρικά. Θα ξεκινήσουμε με την καταγραφή των όσων ποδοσφαιρικών υπάρχουν και θα πάμε και στο μπάσκετ. Γιώργη, καλησπέρα. Διάβασα στο site Liga News ότι έχει σχεδόν κλείσει συμφωνία με Τρίγλια, με πρόεδρο των Ευγενείου που έχει τους κυλινδρόμυλους Χαλκιδικής. Γνωρίζεις κάτι επ' αυτού? Με ρωτά. Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι σήμερα ο συγκεκριμένος κύριος σε ραδιοφωνικό σταθμό διέψευσε κατηγορηματικά το θέμα Ηρακλής. Το δεύτερο βέβαια έχει να κάνει, που είναι άκρος αντίθετο, ότι βάσει του ρεπορτάζ οι επαφές δεν έπαψαν ποτέ μεταξύ του Ηρακλή, μεταξύ συγκεκριμένων ανθρώπων που εκπροσωπούν το Ηρακλή και της Τρίγλιας. Και το λέω αυτό γιατί σας θυμίζω και από την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε καταγράψει το γεγονός ότι υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που συζητά με Τρίγλια, υπάρχει μια άλλη ομάδα ανθρώπων που συζητά με τον Κρόνο Αργυράδων, τέλος αυτό πλέον, περί Κρόνου Αργυράδων, γιατί ο μέχρι πρώτος πρόεδρος που ήταν εκεί τα παράτησε, έφυγε και βρίσκεται πλέον κοντά στο να αναλάβει ο κύριος Καραϊσαρλή, συγγνώμη, το είπα με την τρίτη. Ετοιμάζεται να αναλάβει την δόξα δράμας μαζί με τον κύριο Μπύρο. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα πλέον Κρόνου Αργυράδων, σύμφωνα με τα συμφραζόμενα. Καθώς με τον κύριο Καραϊσαρλή μιλούσε στέλεχος του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Οπότε έχουμε την πλευρά της ομάδος ανθρώπων του Ηρακλή που συζητούν εδώ και καιρό με την Τρίγλια. Αυτά μία διαψεύδουν, μία κλείνουν, ξέρετε πώς είναι. Όλα έχουν και την τιμή τους. Πολλά γίνονται και για το Θεαθήνε, πολλά γίνονται και για να ανεβοκατεβαίνει η τιμή. Πολλά και διάφορα. Είναι διαπραγματεύσιμα όλα. Και το άλλο που υπάρχει είναι αυτό του Τόμ Παπαδόπουλου, ο οποίος Τόμ Παπαδόπουλος προτίμησε να πιει τα τσιπουρά του στο Βόλο τις προηγούμενες μέρες, παρά να μας κάνει την τιμή και να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να δώσει την συνέντευξη τύπου που είχε προαναγγείλει ο ίδιος ότι θα κάνει. Δεν θα λέγαμε τίποτα εάν ο ίδιος δεν έλεγε την προηγούμενη Δευτέρα ότι μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδος θα έδινε στη Θεσσαλονίκη συνέντευξη τύπου. Δεν έδωσε καμία συνέντευξη τύπου μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδος ο Τόμ Παπαδόπουλος. Όχι ότι θα γινόμασταν σοφότεροι, όχι ότι θα άλλαζε κάτι δραματικά στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά αυτό που είπε για ακόμα μια φορά δεν το έκανε. Είναι αύριο Τρίτη να γίνει η συνάντηση του Τόμ Παπαδόπουλου με τους φορείς του Ηρακλή.
θα γίνει, πώς θα γίνει, ποιοι θα είναι, ας το δούμε αύριο καλύτερα. Και ό,τι υπάρχει θα σας ενημερώσουμε. Για ένα τον Παπαδόπουλο που πραγματικά αναρωτιέσαι για ακόμα μια φορά πού πήγε αυτό το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που λέει ότι έβαλε από την τσέπη του. Γιατί άμα βάλουμε και τα 300 χιλιάρικα που λέγεται ότι έχει βάλει και δεν έχουμε λόγο να το αφισβητήσουμε ο κύριος Θοδωρίδης, τότε πάμε στο 1,800. Πώς γίνεται να έχει μπει στην ομάδα 1,800, η ομάδα να τερματίζει 10η, 11η με την αφαίρεση των 3 βαθμών, και να χρωστά παντού. Σκάσαν και άλλες προσφυγές. Και για όσους δεν γνωρίζουν, θα σας τις καταγράψουμε. Τις συγκεκριμένες προσφυγές που έγιναν, του Ορφανίδη, του Κυριζίδη, που εδώ θα ανοίξουμε παρένθεση σε λίγο, του Κασναφέρη, του Γιαννίτσι, υπάρχει και του Κλέιτον που είχε ανοίξει το χορό. Πώς γίνεται να λένε ότι έχουν βάλει αυτό το ποσό και να σκάει μία προσφυγή πίσω από την άλλη. Το έγκλημα βέβαια που έχει γίνει στην περίπτωση του Κιζηρίδη, εκτός και αν κρύβεται τίποτα άλλο. Γιατί πλέον μπορούμε να πονηρευόμαστε για όλα. Ο νεαρός αθλητής που αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Football League, που κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής με τον Ηρακλή, στην ΚΑΠΑ 19, προπονείται και αναμένεται να υπογράψει με τον Νούπου Σου Βόλο. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα πρέπει το μυαλό μου να πάει κάπου αλλού. Επειδή πήγε συγκεκριμένη ομάδα βάζουμε φυτίλια, όχι μας μπαίνουν φυτίλια μόνο, δεν βάζουμε εμείς. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί ήταν ένα περιουσιακό σημαντικό στοιχείο του Ηρακλή, που το παιδί δεν πρόλαβε καν να κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο, πριν λίγους μήνες υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, και χάνεται, χωρίς ο Ηρακλής να κερδίζει το παραμικρό. Και είναι στο Βόλο και κάνει προπονήσεις με τον Νούπου Σου Βόλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και μάλλον θα συνεχίσει εκεί. Θα πει κάποιος πονηρά ότι μπορεί του χρόνου να είναι παίκτης του Ηρακλή. Σκεφτόμενος αυτά που θέλει να παρουσιάσει ο Τόμ Παπαδόπουλος, δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Την ατάκα του Φώτη Θεό τη θυμάστε εδώ. Και αν δεν τη θυμάστε, θα σας τη θυμίσω την προηγούμενη εβδομάδα στην ώρα για μπλε, ο πρόεδρος του ΓΣ που είπε το εξής. Ας πληρώσει όλα όσα χρωστάει, ας εμφανιστεί με χρήματα σε αυτή τη συνάντηση με τον Φορέον, αύριο αν είναι να γίνει τέλος πάντων, και μετά συζητάμε και για το Βόλο και για το οτιδήποτε. Γιατί ο Τόμ Παπαδόπουλος στο Πού Σου Κού βρέθηκε και πάλι στο Βόλο, ήπια τα ωραία τα τσίπουρά του, μίλησε και με άλλους εκεί, άλλων ομάδων, ερασιτεχνικών κτλ. Και επιμένει για το Βόλο. Επιμένει, αλλά την ίδια στιγμή ο Ηρακλής διαλύεται. Και το ΑΕΠ Ηρακλής πρέπει να το ξεχάσουμε οριστικά. Ή θα πάρθει ένα αφημί, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να σημαίνει το ή. Να σημαίνει αυτό που είπε ο Τόμ Παπαδόπουλος, ότι φέτος θα παίξουμε κάπου με την ΚΑΠΑ 19 και βλέπουμε. Να σημαίνει επιμένουμε μαζί με τον Ρέμο πλέον στο τραπέζι να διεκδικήσουμε, αν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι. Αυτό όμως θα σημαίνει παράλληλα ότι δεν θα έχουμε ομάδα φέτος. Γιατί απλά θα διεκδικούμε στα δικαστήρια πράγματα. Δεν έχουμε και πολλές επιλογές πλέον. Και εφόσον προκύψουν μία-δύο επιλογές, να γίνει επιτέλους αυτή η Γενική Συνέλευση, να αποφασιστεί να τελειώνουμε. Ο Αύγουστος ήρθε, χαμπάρι δεν πήραμε. Χαμπάρι πήραμε. Αλλά αυτοί που αποφασίζουν μάλλον δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι θα μείνουμε χωρίς ομάδα στο τέλος. Μήνες το φωνάζουμε. Μήνες. Το αγγίξαμε. Τι άλλο πρέπει να γίνει? Και πόσες φορές πρέπει να ακούσουμε τι θα πει ο Τόμ Παπαδόπουλος? Πόσες. Εδώ βγήκε και τον ξεφτύλισε ο ίδιος ο Μπέος με δήλωσή του. Θα πούν οι φορείς, δεν έχουμε κάτι να χάσουμε. Ας το ξανακούσουμε αύριο ή όποτε είναι να γίνει αυτή
η συνάντηση προφανώς τελευταία. Επαναλαμβάνω όμως, για να του δώσει το οποιοδήποτε πράσινο φως ο οποιοδήποτε από τον Ηρακλή, θα πρέπει πρωτίστως ο Τόν Παπαδόπουλος να βάλει το χέρι στην τσέπη και να τακτοποιήσει αυτά που οφείλει. Να αρχίσει να τα τακτοποιεί. Γιατί αυξάνονται. Και υπάρχουν και οφειλές προς το ΓΣ φυσικά που έχουν καταγραφεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γιώργο, ζούμε για να σας ακούμε. Τα νεύρα μας με αυτούς που διοικούν έχουν διαλυθούν. Ε? Πώς το κατάφερες και έκανες τοίχο, μάνο μου. Έχουν διαλυθεί σίγουρα τα νεύρα μας. Σμπαράλια έχουν γίνει. Δηλαδή δεν έχει απομείνει νεύρο για νεύρο. Νεύρο για νεύρο δεν έχει απομείνει. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue libero παπάκι yahoo.gr. Την καλησπέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο που μας ακούει από την Αθήνα και με ρωτά, Γιώργο, με ρέμο προχωράει τίποτα? Κοίταξε, με τον ίδιο το ρέμο δεν υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, άμεση επαφή, κυρίως με τους δικηγόρους του. Μπορεί να υπήρξε και μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Θεό, μπορεί. Ο ίδιος ο Φώτης ο Θεός εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάσαι, μας αποκάλυψε ότι είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με την πλευρά του ρέμου. Αν όχι με τον ίδιο, με τους δικηγόρους του. Εάν, εδώ πρέπει να δούμε δύο-τρία συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, αν έχει την επιθυμία που ο κύριος Θεός είπε ότι την έχει, την επιθυμία να συνεργαστεί στο συγκεκριμένο κομμάτι της δικαίωσης. Δεύτερον, αν ο Ηρακλής μπορεί να ξανακαταθέσει αίτηση, μπορεί να έρθει η ΕΠΟ και να του πει δεν επιτρέπεται, τελείωσε η προθεσμία, γεια σας. Και τρίτον, φυσικά, εάν συνεργαστεί ο Αντώνης Ρέμος, η πλευρά του ρέμου, η δικηγορική πλευρά, η νομική εκπροσώπηση του ρέμου, να το πω πιο σωστά, με το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ, εάν γίνει δεκτό το όποιο αίτημα για νέο αίτημα του Ηρακλή από την ΕΠΟ και αν το ξαναβάλουν σε διαδικασία δικαστηρίου. Δύσκολα μου ακούγονται όλα αυτά. Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν μέχρι τέλους. Μπορεί για τα επόμενα 10 χρόνια κάθε μήνα ο Ηρακλής να στέλνει αίτημα. Έτσι, να τους ξεφτιλίζει όσο πάει. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να περιμένουμε άμεση δικαίωση. Λοιπόν, γεια σου Μιτσάρα. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ πραγματικά, αυτό που έγινε μέσα στο Σαββατοκυριακό είναι δυστυχώς ο Ηρακλής των τελευταίων ετών. Σε όλα τα επίπεδα. Δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα. Δεν προλαβαίνουμε να χαρούμε τίποτα. Και βέβαια, μπορεί κάλλιστα κάποιος να δώσει τον τίτλο, ότι μόνοι μας βγάζουμε τα ματάκια μας. Δυστυχώς, κύριε Δρακόπουλε. Γιατί τη στιγμή που με τις ενέργειες της ΚΑΕ Ηρακλής και φυσικά του Προέδρου έρχονται δύο, δεν μπορώ να το πω εγώ, το λένε οι μπασκετικοί, εξαιρετικοί ξένοι παίχτες, όπως είναι ο Σούλερ, όπως είναι και ο Χάνλαν. Ο Χάνλαν ήταν εντυπωσιακός πριν 2-3 χρόνια στην Ευρωλίγκα με τη Ζαλγκύρης και είναι πλέον παίκτης του Ηρακλή. Χθες ανακοινώθηκε και ο Βασίλης ο Καβαδάς, που πέρυσι και πρόπερσι ήταν στην ΑΕΚ, πανηγύρισε τίτλους, πήρε Champions League, πήρε κύπελλο Ελλάδος κτλ. Ήταν και στον Άρη πιο πριν και μέλος της Εθνικής ένα διάστημα. Και ήρθαν τρεις πολύ σημαντικοί παίχτες. Ο κόσμος πήρε τα πάνω του, ο κόσμος αναθάρισε. Και την ίδια στιγμή που η ΚΑΕ Ηρακλής βγάζει τις ανακοινώσεις για αυτούς τους παίχτες, και είναι ότι καλύτερο, σας το έχω πει πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, διψάω, γουστάρω, τρελαίνομαι να μην βγαίνει τίποτα προς τα έξω και ξαφνικά να σκάει μια μεταγραφή. Άντε του Καβαδά, κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν. Ενώ των δύο, του Αμερικανού του Σούλερ και του Καναδού του Χάνλαν, έσκασαν μπαμπαμ. Μακάρι να ξυπνάμε κάθε πρωί και να έχουμε μια τέτοια ανακοίνωση. Χωρίς σύριαλ, χωρίς μεταγραφολογία, χωρίς σενάρια, χωρίς φήμες, χωρίς τίποτα. Ο Χάνλαν στον Ηρακλή, τέλος. Και γίνεται λοιπόν αυτό που γίνεται. Ο κόσμος παίρνει τα πάνω του, βγαίνει στο καπάκι ανακοίνωση από την ΚΑΕ Ηρακλής για τα διαρκείας, ότι θα είμαστε ανοιχτά ακόμα και την Κυριακή, παρά τον καύσωνα, παρά το καλοκαίρι, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος, πάρτε διαρκείας, πάρτε μετοχές, στηρίξτε μας, και πας μετά και βάζεις μια αυτογκολάρα από εδώ μέχρι την Αυστραλία.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που ως εκπομπή σχολιάζουμε κάτι τέτοιο. Γιατί δυστυχώς, καλός χρυσός, βάζει λεφτά, ανέβασε την ομάδα, προσφέρει, είναι απαραίτητος, δεν υπάρχουν πολλοί σαν αυτόν. Αλλά ως πρόεδρος έχει ένα τεράστιο κουσούρι που δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε και δυστυχώς αναγκαζόμαστε να το ξαναπούμε, αυτό με το ρημάδι το Facebook. Πείτε μου πόσοι πρόεδροι σε πόσες ομάδες και ποια τμήματα μπαίνουν στη διαδικασία να ανοίγουν διαλόγους με τον κόσμο στο Facebook και να μιλούν για όλους και για όλα. Ήταν, είναι και θα είναι, από ό,τι φοβάμαι, ένα πολύ μεγάλο κουσούρι του κυρίου Τρακόπουλου. Πόσο μάλλον όταν δημόσια βρίζει, γιατί έβρισε δυστυχώς, ο παδός του Ηρακλή. Τη στιγμή που κάνεις τρεις μεταγραφές, που τους ταυλώνεις όλους, όπου ταφ βάλτε κάτι άλλο, που τους κάνεις τους οπαδούς και τον κόσμο όλο να γουστάρει, που εξακολουθεί και γουστάρει, αυτό δεν αλλάζει, και μετά κάνεις αυτό. Γιατί? Έχεις διαφορές, έχεις προβλήματα, έχεις θέματα, κάνεις μια ωραία συνάντηση, παιδιά, ελάτε να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε, να τα λύσουμε. Όχι δημόσια. Να βρίζεις οπαδούς. Ό,τι και αν έχει γίνει, ό,τι και αν σε έχουν κάνει ή δεν σε έχουν κάνει, ό,τι και να έχεις. Δεν είναι αυτά για τα Facebook. Και το επικοινωνιακό, δυστυχώς για τον κύριο Τρακόπουλο, είναι το μεγαλύτερο ελάττωμά του. Το μεγαλύτερο. Γιατί τη στιγμή που βρίζεις οπαδούς και τους λες να φύγουν με υβριστικό χαρακτηρισμό, την ίδια στιγμή ζητάς από οπαδούς και φιλάθλους και κόσμο να πάρουν διαρκείας, να πάρουν μετοχές, να έρθουν κοντά. Δεν γίνεται αυτό. Και έγινε όλο αυτό το τουρλουμπούκι και όλος αυτός ο κακός χαμός μέσα στο Σαββατοκύριακο, που αντί να ποστάρουμε όλοι και να γουστάρουμε το πώς τα παστελώνει ο Σούλερ και ο Χάνλαν και πώς καρφώνει, που λέει ο λόγος, ο Καβαδάς, να γίνεται κουβάρι όλος ο Ηρακλής, κουβάρι. Και ο ένας να κατηγορεί τον άλλον και να οι εμφύλοι και να όχι εγώ έκανα αυτό και να εσύ έκανες εκείνο. Αυτό που γίνεται στο ποδόσφαιρο εδώ καιρό βέβαια. Μεγάλο λάθος. Μεγάλο φάουλ, μεγάλο αυτογκόλ. Και πιστέψτε μας, θα το λέγαμε για τον οποιοδήποτε το έκανε. Και απέναντι στον οποιοδήποτε. Για τον οποιοδήποτε το έκανε, απέναντι στον οποιοδήποτε. Δεν γίνεται δημόσια ο πρόεδρος του ιστορικού Ηρακλή, που είναι στα πάνω του, που έχει ανεβάσει την ομάδα, που κάνει μεταγραφές, να βρίζει δημόσια κόσμο και οπαδούς. Δεν γίνεται. Γιατί αυτός ο κόσμος και αυτοί οι οπαδοί, αυτοί θα ξαναγεμίσουν το γήπεδο, αυτοί θα πάρουν διαρκείας. Αυτοί θα είναι εκεί. Και πάλι θα είναι και μετά από αυτό. Δεν αλλάζει αυτό. Αλλά για τελευταία φορά, δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να τον πείσει από τη διοίκηση. Δεν ξέρω πραγματικά. Του το έχουμε πει και εμείς. Και εκτός αέρα και εντός αέρα. Εκτός αέρα ιδίως για το ποδόσφαιρο. Για τη μανία που είχε τότε εκείνο το καλοκαίρι να ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Ενώ ο Νταλγκάς μας ήταν να ανέβει η ομάδα στο μπάσκετ, που δεν τα κατάφερε εν τέλει, που το λέγανε στη Γενική Συνέλευση στο Κατσάνιο, «Πρόεδρε, ας το ποδόσφαιρο, δεν ανεβαίνουμε ούτε φέτος». Και όντως έτσι είχε γίνει. Μιλάω για πρόπερση. Ας βρεθεί ένας τρόπος, κάθε άνθρωπος έχουμε τις αδυναμίες μας, έχουμε τα ελαττώματά μας, συγγνώμη, κανένας δεν είναι τέλειος. Εννοείται, όλοι κάνουμε λάθη. Αν δεν κάναμε λάθη, δεν θα υπήρχαμε. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζουμε, να τα αναλαμβάνουμε
τις ευθύνες μας, να ζητάμε και μια συγγνώμη, δεν είναι κακό. Και να ξέρουμε ότι αν το ξανακάνουμε θα είναι χειρότερα, ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ας είναι το τελευταίο, γιατί έχουν γίνει αρκετά τέτοια επικοινωνιακά λάθη. Που είναι, επαναλαμβάνω, είναι ο θεσμός. Εγώ διαφωνώ κάθετα με τους προέδρους που έχουν και social media και ποστάρουν και μιλούν με τον κόσμο. Τελείως διαφωνώ. Γιατί πρέπει να είναι πολύ πολύ ψηλά ο πρόεδρος, να μην ασχολείται με αυτά. Να έχει μια ομάδα ανθρώπων που να ασχολούνται για αυτόν. Αν θέλει να βγάλει μια δήλωση, μια τοποθέτηση, μια δήλωση, μια ανακοίνωση κτλ. Αλλά όχι τώρα αυτό το πράγμα, το ξεκατίνιασμα. Και μπινελίκι και... Δεν. Θα διαβάσω και την απάντηση που προέκυψε από την αυτόνομη θύρα 10, πριν διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα. Με αφορμή όλα αυτά που λέμε. Είναι πολλές περιπτώσεις στον Ηρακλή που δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να κλάψεις. Δεν ξέρεις αν αυτά που ακούς και διαβάζεις είναι πραγματικότητα ή μια καλωστημένη κωμωδία. Σε αυτό το κύκλο γελίων περιπτώσεων ήρθε να προσθεθεί άλλη μία κατά τη χθεσινή ημέρα με πρωταγωνιστή ποιον άλλον τον μεγαλομέτωχο της ΚΑΕ. Η ανακοίνωση βγήκε χθες το βράδυ, έτσι. Χθες λοιπόν ο εν λόγω θειασάρχης του γνωστού κωμικού θειάσου με το όνομα Οι Ψευτοπροφυλάκηδες, ούτε λίγο ούτε πολύ μέσω του Facebook μας ενημέρωσε ότι οι οπαδοί του Ηρακλή, οι οποίοι δηλώνουν ότι ανήκουν και στο σύνδεσμό μας, πρέπει να πάρουν το λομπού από το γήπεδο, το είπα ανάποδα. Χαιρετίζουμε λοιπόν την προσπάθεια ενότητας και εισπύρωσης την οποία διατυμπανίζει ο θειασάρχης και θείασος του. Δηλώνουμε ότι για εμάς η παρουσία του στα κοινά του Ηρακλή είναι κάτι που απλά ανεχόμαστε ελλείψη εναλλακτικής πρότασης, γι' αυτό και ποτέ δεν του ασκήσαμε κριτική, μιας και πραγματικά δεν έχουμε καμία απέτηση από αυτόν. Επίσης, το πληροφορούμε ότι ο Ηρακλής στο μπάσκετ υπήρχε πριν από αυτόν και σίγουρα θα υπάρχει και μετά από αυτόν, εκτός και αν η φετινή χρονιά αποδειχθεί καταστροφή και ψάχνουμε το επόμενο καλοκαίρι για λύση σωτηρίας. Τέλος, το πληροφορούμε ότι δεν είναι στις προθέσεις μας να απουσιάσουμε από το Ιβανόφιο και κυρίως από τους εκτός έδρας αγώνες, όσο στενά και αν συνεργαστεί με την αστυνομία για να το πετύχει. Εμείς στο γήπεδο πάμε για τον Ηρακλή και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Λαέ του Ηρακλή, μην πέφτει σε καμία παγίδα και κυρίως μην ξενερώνει. Όπως και σε άλλες καταστάσεις, διαχώρισε το διοικητικό κομμάτι από το τμήμα και την ιστορία που κουβαλάει και στήριξε με την παρουσία σου το όνομα του Ηρακλή. Φέτος είναι μεγάλη μας ευκαιρία μέσω του τμήματος μπάσκετ να δει ολόκληρη η Ελλάδα ότι όχι μόνο δεν πεθάναμε, αλλά συνεχίζουμε με περισσότερη τρέλα από ποτέ να τους χαλάμε τη γιορτή. Όντως είναι τεράστια ευκαιρία. Είτε τα μάτια θα έχει η ΕΡΤ, είτε η Νόβα, είτε δεν ξέρω ποιος. Και βλέπει όλη η Ελλάδα το τι θα γίνεται φέτος σε κάθε παιχνίδι, ειδικά στα μεγάλα, στα ντέρμπι, στο Ιβανόφιο. Θα τρίβουν όλοι τα ματάκια τους. Μηνύματα. Ο Κώστας γράφει: «Δεν θα μας διώξει κανείς, ο Ηρακλής πάνω από όλους. Εμείς, Δρακόπουλε, θα πάρουμε διαρκείες και θα είμαστε στο γήπεδο που δεν μας θες». Είναι λογική αντίδραση. Λογική και τα μηνύματα που διαβάζω. Γιώργο, έχω διαρκείας 2 χρόνια τώρα. Φέτος 2 φορές είπα θα πάρω και ανέρεσα. Όμως θα πω και κάτι άλλο για τον κύριο Δρακόπουλο. Θα πάρω διαρκείας και θα γεμίσω το γήπεδο ώστε να μην μπορεί να μπει ο κύριος Δρακόπουλος να παρακαλάει να μπει και να του λέω το λομπού. Το μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Με το δικό του τρόπο. Ο Χρήστος γράφει: «Καλησπέρα Γιώργο, στο μπάσκετ βλέπουμε προχωράει κάτι και στο βόλεϊ. Δρακόπουλε, έχεις λεφτά, άνθρωπε, βοήθα λίγο το βόλεϊ. Τώρα το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει τίποτα, διάλυση. Εγώ πιστεύω δεν θα παίξουμε πουθενά φέτος. Θεοδωρίδη, πού είσαι?» αναρωτιέται ο φίλος ο Χρήστος. Ο Θεοδωρίδης δεν είναι πουθενά. Έκανε ένα ραντεβού με τον Μπέο πριν καιρό, μια-δύο εβδομάδες, και έχει μεταφέρει στους ανθρώπους το ότι θα ασχοληθεί με τον Ηρακλή μόλις βρεθεί η λύση του αφημί. Αν δεν βρεθεί λύση με καθαρό αφημί, δεν θα ξαναδούμε μάλλον Θεοδωρίδη. Ο φίλος μου ο Χάρης: «Πόσο ακόμα πρέπει να περιμένουμε και να ασχολούμαστε με τον Ντόμ?» Έλαντε, την ίδια άποψη έχουμε. Αλλά όταν οι φορείς του Ηρακλή τον δέχονται, Χάρη μου, για να συναντιούνται μαζί του, τι να κάνουμε, να μην το πούμε? Δεν βλέπουμε μάλλον ότι εξυπηρετεί κάτι άλλο? Ας κυνηγήσουμε την υπόθεση παλιού αφημί και μέσω μια συνέλευση ενημέρωση διθεί οικονομική συνεισφορά από τον κόσμο. Προσοχή όμως να παίξει ομάδα μπάλα. Απαγόρευση στο Facebook τώρα καταστροφικό». Προφανώς για τον κύριο Δρακόπουλο το εννοεί το απαγόρευση στο Facebook. Ναι, ας του το κλείσουνε, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι πολύ κρίμα αυτό που κάνει. Στον ίδιο τον εαυτό. Είναι κρίμα. Ένα Σαββατοκύριακο
που μετά από έναν αιώνα πρωτοσέλιδο της πόλης έπαιξε η Ηρακλής στο πρωτοσέλιδο μπάσκετ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Πρέπει να το έχουμε δει από το Σντόφτς. Έχουμε να δούμε πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα της πόλης για τον μπάσκετ του Ηρακλή. Άντε από το Διαμαντίδη, για να μην υπερβάλλω. Και τον Χατζιβρέτα και τα υπόλοιπα παιδιά. Έγινε ο Ηρακλής πρωτοσέλιδο. Παίζει όλη η μπασκετική Ελλάδα τις μεταγραφές του Ηρακλή. Και μου παίρνεις το Facebook στο χέρι και μου γράφεις ό,τι γράφεις. Τελευταία φορά θα το πω. Έχεις διαφωνίες, έχεις προβλήματα, έγινε κάτι. Πίνετε έναν ωραίο καφέ και το λύνετε. Κανείς δεν περισσεύει. Δηλαδή από εκεί που λέμε και παραπαλάμε τον κόσμο, πάρτε μετοχές, πάρτε διαρκείας, την ίδια στιγμή τους λέμε πάρτε κάτι άλλο. Δεν γίνεται αυτό. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Σας θυμίζουμε ότι το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος της χώρας, δέχεται αιτήσεις εγγραφών για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου σε όλες τις ειδικότητες. Με 12 τομείς σπουδών σε 85 ειδικότητες, οι σπουδές οδηγούν σε κρατικό δίπλωμα που αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατοχυρώνει επαγγελματικά δικαιώματα, παρέχεται αναβολή στράτευσης. Η ΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Ερμού 45, πληροφορίες 2310-226-318. Κοντά μας φυσικά, χορηγός μας, το Νότο Καφέ, Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στον βράχο της Αθήτου, με υπέροχες κοκτέιλάρες, με late breakfast, εκπληκτικό. Και κατά τις 12 χτυπήστε ένα πρωινό να με θυμάστε. Και με ωραίες μουσικές και με απίστευτη θέα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και πραγματικά εκτιμώ το ότι είστε εδώ πιστοί, μας ακούτε καθημερινά και επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων. 29 Ιουλίου πάρα πολλοί κόσμος την έχει κάνει, πόσο μάλλον από τον Αύγουστο και μετά. Παρ' όλα αυτά εσείς είστε εδώ συντονισμένοι με την ώρα για μπλε και να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και θυμίζω FM και το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και Blue Libero, το mail μας blueliberopapakiyahoo.gr και για τους υπόλοιπους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή. Είπαμε τα όσα υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, καταγράψαμε αρκετά πράγματα και για το μπάσκετ. Ο Σούλερ, ο Χάνλαν, ο Καβαδάς. Είχαν ευκαιρία σήμερα να μιλήσω με τον Βασίλη Καβαδά. Εκτός αέρα είναι πολύ ικανοποιημένος που ήρθε στον Ηρακλή. Απλά δεν θα τον ακούσουμε ακόμα γιατί το σεβόμαστε αυτό που μου ζήτησε. Να γίνει πρώτα η επίσημη παρουσίασή του από την ομάδα και μετά είναι στη διάθεσή μας για την ώρα για μπλε. Περιμένουμε και άλλες κινήσεις στο μπάσκετ. Με ξένους φυσικά. Τρεις ακόμα δεν θα έρθουν. Θα έρθουν τουλάχιστον. Και με Έλληνες. Με Έλληνες που έχουν κυκλοφορήσει διάφορα ονόματα. Κάποιοι είναι κοντά, κάποιοι είναι μακριά. Ο κύριος Καστρίτης έχει πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Δεν τον έχουμε ακούσει ακόμα γιατί και εδώ σε αυτή την περίπτωση σεβόμαστε την επιθυμία του Ηρακλή να τους παρουσιάσει πρωτίστως. Να γίνει μια συνέντευξη τύπου, να γίνει μια παρουσίαση της ομάδος και να καταγράψει ο καθένας δηλώσεις. Έχει κάνει βέβαια μια τοποθέτηση την ημέρα της κλήρωσης ο προπονητής του Ηρακλή και άλλη μια όταν ανακοινώθηκε από την ομάδα. Ο Ηρακλής που ενισχύεται, αν δει κάποιος τα βιντεάκια του Σούλερ και του Χάνλαν του Αμερικανού και Καναδού αντίστοιχα θα τρίβει τα μάτια του. Τον Καβαδά τον ξέρουμε λίγο πολύ. Για τους δύο με παραστάσεις Ευρωλίγκα, με παραστάσεις Champions League, με κατακτήσεις τίτλων σε Γαλλίες και τα λοιπά, είναι πολύ σημαντική η παρουσία του στον Ηρακλή. Μακάρι φτού φτού γερά να είναι τα παιδιά και να βοηθήσουν. Όσον αφορά το βόλεϊ τώρα, έχουμε μπει στην πιο κρίσιμη εβδομάδα και δυστυχώς το διατάφτα στο οποίο βρισκόμαστε δεν είναι καθόλου, μα καθόλου ευχάριστο. Καθόλου. Θα γίνει θετικό αν την Παρασκευή 3 Αυγούστου έχουν συγκεντρωθεί αυτά τα 26-27 πόσα είναι χιλιάδες ευρώ. Αν δεν συγκεντρωθούν, τότε υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, ελοχεύει ο κίνδυνος, στην ανακοίνωση της ΕΣΑΜ στις 6 Αυγούστου
που έχει πάρει αναβολή ο Ηρακλής μαζί άλλες τρεις ομάδες, αν θυμάμαι καλά, θα λέει ότι ο Ηρακλής δεν αδειοδοτείται. Γιατί ναι μεν η καταληκτική ημερομηνία είναι η Δευτέρα 6 Αυγούστου, αλλά κακά τα ψέματα μέχρι την Παρασκευή 3 πρέπει να συγκεντρωθεί το ποσό, να κλείσουν οι τρύπες από πέρυσι. Ήταν περίπου το άνοιγμα κοντά στα 80-85 χιλιάρικα, αν θυμάστε στην έντευξη που μας είχε δώσει ο κύριος Μάκης Καλαϊτζίδης, ο πρόεδρος του Κιανόλευκου ΤΑΑ. Περίπου 280 διαρκείας έχουν δοθεί στο βόλεϊ. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί δόθηκαν αρκετά χρήματα, αλλά έχει μείνει αυτό το υπόλοιπο. Για κάποιους είναι πολύ, για άλλους είναι λίγο. Εγώ συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό για την ιστορία του βολεϊκού Ηρακλή. Αλλά το ότι συμφωνούμε δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και με αυτούς που λένε ότι δεν μπορεί να βρεθεί αυτό το ποσό μόνο από τον κόσμο. Γιατί για να βρεις 27 χιλιάρικα μόνο με διαρκείας, πρέπει να δώσεις τουλάχιστον 250 έτσι για την πλάκα σου. Ενώ έχεις δώσει μέσα στο κατά καλό καιρό ήδη 280. Θες άλλα τόσα περίπου. Γίνεται. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να βρεθεί ένας τρελός με την καλή την έννοια που έχει 30 χιλιάρικα στην άκρη. Κι ας έρθει και ας αναλάβει και πόσο στην ομάδα που λέει ο λόγος. Δεν λέω να πετάξει τα λεφτά του. Ο βολεϊκός Ηρακλής με την έγκλη του, με την ιστορία του, με τους τίτλους του, με ό,τι κουβαλάει από πίσω, είναι τόσο δύσκολο να έχει 1, 2, 3, 5 τρελούς που θα τους κάνουν όλους μια χαψιά, γιατί ο Ηρακλής έχει αποδείξει ότι αν είχε τα χρήματα των άλλων δύο, θα τους είχε κάνει μια χαψιά, δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Εδώ ερχόταν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός με εκατομμύρια μεταγραφές, εκατομμύρια. Κάτι Μίλκοβιτς, κάτι Αγκάμες, κάτι Γκόμες, κάτι Ντάντε, κάτι Μαρσελίνιο, κάτι Ζακούμνη, κάτι δεν ξέρω εγώ. Ερχόντουσαν εδώ, γεια σας. Καλώς τα παιδιά. Ή και κάτω, στο Ρέντι και στη Γλυφάδα και παντού. Και από ομάδες που δεν είχαν τα λεφτά τότε, γιατί αν εξαιρέσουμε τις δύο χρονιές με τους Αμερικανούς, ο Ηρακλής πήρε ένα πρωτάθλημα σπάζοντας έδρα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, με τον Ίντι, τον Πέτρογλου, τον Κίτσιο, τον Ντεπέστελε, τον τεράστιο Κράβαρκ φυσικά και όλους τους υπόλοιπους. Το 7 και το 8 μετά που το πήρε με Νίλσον και εκείνη την ομαδάρα. Πάλι είχανε μεγαλύτερα μπάτζετ οι αντίπαλοι. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε καν να μπούμε στη διαδικασία γιατί οι άλλοι πετάνε εκατομμύρια, Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής ψάχνει να βρει 27.000 ευρώ για να πάρει αδειοδότηση. Μπορεί κάποιος από εμάς να διανοηθεί ότι θα έρθει η 6η Αυγούστου και ο Ηρακλής δεν θα έχει πάρει άδεια στο βόλι. Μπορεί. Έχουμε φτάσει τώρα στο 5 και σήμερα. 4 και σήμερα μάλλον. Συγγνώμη. Έχουμε φτάσει στο 4 και σήμερα. Ή βρίσκονται τα λεφτά ή θα κλαίμε τη μοίρα μας πάλι. Και για το βόλι. Θέλω να πάω να μου επιτρέψετε σε κάτι άλλο. Είναι από αυτά που μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν αρχικά γιατί μας κάνουν υπερήφανους όλους στον Ηρακλή και ξέρετε ότι η εκπομπή η ώρα για μπλε όλα αυτά τα χρόνια τρελαίνεται με τις επιτυχίες και των άλλων τμήματων και των άλλων αθλημάτων και τρελαίνεται όταν οι επιτυχίες αυτές γίνονται από αθλητές του Ηρακλή και σε αυτήν εδώ την πόλη δεν προβάλλονται παρά μόνο δυστυχώς από την ώρα για μπλε. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή να μην ήταν ο Ηρακλής τρίτη δύναμη στην Ελλάδα, στο Στίβο, ναι στο Στίβο, που κάποιοι μπορεί να τον κοροϊδεύουν που δεν είναι στον Ηρακλή. Φανταστείτε να ήταν κάποια άλλη ομάδα της πόλης. Θα ακούγατε ή δεν θα ακούγατε σήμερα αναλύσεις, αφιερώματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά σήμερα ξέρετε ποια είναι τα αποτελέσματα. Να σας τα πω εγώ. Ο Ηρακλής είναι τρίτος. Ο Παναθηναϊκός ένατος. Η ΑΕΚ ενδέκατη. Ο ΠΑΟΚ 26ος. Και ο Πανιόνιος 31ος.
Και αναφέρομαι σε ομάδες που είναι γνωστές. Έτσι, να μην πω τις υπόλοιπες που ίσως αρκετός κόσμος δεν τους γνωρίζει, κάποιους συλλόγους του Στίβου. Και φυσικά δεν θα ασχοληθούν με το Στίβο εδώ στην πόλη μας. Γιατί ο Ηρακλής είναι ο τρίτος. Και γιατί κάποιοι άλλοι είναι κάτω από την 20η θέση και κάποιοι άλλοι δεν υπάρχουν καν. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν πειράζει. Εμείς είμαστε εδώ, ως ώρα για μπλε, να τα καταγράφουμε τα αποτελέσματα. Και εμείς καταγράφουμε και τα θετικά αποτελέσματα και τα αρνητικά σε αντίθεση με άλλους που περιμένουν αποτελέσματα μόνο συγκεκριμένων ομάδων για να αναδείξουν κάτι. Όρεξη να είχατε σήμερα να ακούγατε συνεντεύξεις των άλλων ομάδων, των άλλων συλλόγων. Αλλά τι να κάνουμε, ο Ηρακλής είναι αυτός που πρωταγωνιστεί. Ο Ηρακλής είναι που αυτή τη στιγμή βρίσκεται τρίτος πίσω από Ολυμπιακό και Κηφισιά στο Στίβο. Και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους και στα δύο τα παιδιά που έφεραν τα μετάλλια που βοήθησαν πολύ με τους βαθμούς στην συνολική βαθμολογία. Τα δύο τα παιδιά με το ένα το παιδί με το οποίο έχουμε μιλήσει δύο φορές ήδη, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην ώρα για μπλε, και μας αναγκάζει για ακόμα μια φορά με την καλή την έννοια να του δώσουμε την καλησπέρα μας. Ο Παύλος Ομπόφτσης, που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος στην Ελλάδα στο Άλμα εις Μήκος, είναι στην παρέα μας. Παύλο, πολλά συγχαρητήρια. Μας ακούει, Παύλο? Ναι, ακούω. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα. Πολλά συγχαρητήρια, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και τα συγχαρητήριά πολύ μας και στον Κώστα Βρανά, ο οποίος πήρε το χάλκινο μετάλλιο στα 1500 μέτρα. Ελπίζω να τον φιλοξενήσουμε αύριο. Είπα να σας μοιράσω σήμερα και αύριο. Τα δύο αυτά μετάλλια μαζί με την προσπάθεια των υπόλοιπων παιδιών φέρνουν, Παύλο, τον Ηρακλή στην τρίτη θέση, που νομίζω είναι σπουδαίο. Έναν Ηρακλή που στη δεκαετία του 70 και του 80 ήταν πρώτη δύναμη στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι κοντά είστε, δεν είστε πολύ μακριά για να το καταφέρετε και πάλι. Και... ναι, παρακαλώ. Ναι, πήγαμε πολύ καλά. Πήγαμε πολύ καλά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Ανδρών. Φέτος είχαμε καλά πλασταρίσματα, όλα τα παιδιά προσπάθησαν, είχαμε επιτυχίες εκτός από τα δύο μετάλλια και οι σκυτάλες πήγανε πολύ καλά που δίνουν διπλούς βαθμούς, οπότε είχαμε αυτό το πλασάρισμα την τρίτη θέση μετά από αρκετά χρόνια. Mm-hmm. Για σένα, για όσους ασχολούνται μαζί σου και ξέρουν τη δουλειά που κάνεις, ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα. Εγώ προσωπικά το περίμενα, έχουμε ξαναμιλήσει, έχεις δείξει δείγματα γραφής, φαντάζομαι το ήθελες πολύ, τα κατάφερες. Δεν ξέρω αν μπορείς να γλυκοκοιτάξεις και την πρώτη θέση στο άμεσο μέλλον. Αυτός ήταν ο στόχος μου και πριν τον αγώνα, γιατί ήμουν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πάντα με σεβασμό προς τον αντίπαλο, αλλά μέχρι να πάμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είχα την πρώτη επίδοση. Είχα κάνει 16-55 στους προηγούμενους αγώνες και κάνει 16-52 φωτιά μισή. Στον αγώνα μέσα έκανε καλύτερο άλμα, με κέρδισε, έκανα εγώ την προσπάθειά μου, είχα ένα άκυρο άλμα το οποίο ήταν γύρω στα 16-90, αλλά ήταν άκυρο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο άλμα, θα μπορούσε να μου δώσει την πρώτη θέση. Δεν πειράζει όμως, χάρηκα τον αγώνα μου, το ευχαριστήθηκα. Σίγουρα ήθελα την πρώτη θέση, αλλά... Απέναντι σε έμπειρο αντίπαλο, έτσι. Απέναντι σε έμπειρο, ναι. Που νομίζω ότι σιγά σιγά θα φεύγει και εσύ γρήγορα θα έρχεσαι και η πρωτιά δεν θα αργήσει να έρθει στο τριπλούν. Εγώ θα επιμένω. Ναι, το ξέρω. Θα συνεχίσω την προσπάθεια και θα επιμείνω. Ναι, το πιστεύω. Μέσα στα επόμενα χρόνια του χρόνου πιστεύω ότι υγεία να έχουμε, όλα να πάνε καλά, θα βρεθώ στην κορυφή. Τα τελευταία δύο χρόνια το ονοματεπώνυμο Παύλος Μπόφτσης έρχεται στα χείλη μας ή το διαβάζουμε στα γραφόμενα με το σήμα του Ηρακλή. Φυσικά εύχομαι, Παύλο, να είναι όχι δύο που ασχολούμαστε μαζί σου, να είναι 202 που λέει ο λόγος. Τι χρειάζεται για να παραμείνεις σε αυτό το επίπεδο, γιατί δεν είναι και εύκολο το τριπλούν. Είναι από τα δύσκολα του Στίβου. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολο αγώνας, έχει πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις και πολλούς τραυματισμούς. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να αγαπάς αυτό που κάνεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν αγαπάς αυτό που κάνεις και το κάνεις με χαρά, με αγάπη, πηγαίνεις κάθε μέρα στο γήπεδο, στην προπόνηση, με διάθεση, μπορείς να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα έρχονται με πάρα πολλή δουλειά. Mm-hmm. Θέληση, επιμονή, υπομονή, έχει
είναι δύσκολος. Ο Στίβος είναι ατομικό αγώνισμα, ατομικό αγώνισμα. Υπάρχει μια μοναξιά, μια μοναξιά υπάρχει. Υπάρχει, ναι, αλλά εντάξει, είμαστε, έχω τον προπονητή μου, έχω τους συναθλητές μου, είμαστε καλή ομάδα, κάνουμε παρέα και εκτός γηπέδου, έχουμε καλές σχέσεις, οπότε περνάμε καλά. Και μιας το γενίκευσες και χαίρομαι που λες και για την υπόλοιπη ομάδα, και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα, γιατί η τρίτη θέση είναι σπουδαία στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή για το Στίβο του Ηρακλή και τους άντρες. Με τους υπόλοιπους είστε σε καθημερινή επαφή στο Καφτατζόγλιο, στο βοηθητικό? Κάθε μέρα είμαστε στο βοηθητικό. Είστε μαζί. Πρωί-απόγευμα κάνουμε μαζί προπόνηση. Άρα το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο. Δεν βρεθήκατε μια μέρα, πήγατε στην Πάτρα και είπατε να αγωνιστούμε όλοι μαζί? Όλο το χρόνο, κάθε πρωί, κάθε απόγευμα, τους βλέπω στο γήπεδο. Δεν κάνουμε το διαγώνισμα. Ο ένας κάνει αντοχή, ο άλλος κάνει sprint, εγώ κάνω άλματα. Βλέπουμε, κάνουμε την πλάκα μας. Ο ένας εθαρρύνει τον άλλον. Κάνουμε έναν αγώνα όλοι μαζί. Ο Ηρακλής εν τη ενώση. Έτσι. Να πούμε και για τον Ιάσονα, τον Ιωαννίδη, ο οποίος κατέλαβε την τέταρτη θέση. Λίγο άγγιξε το μετάλλιο στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια. Και το μετάλλιο του, ναι, Κώστα Βρανά, που ελπίζω να το φιλοξενήσουμε αύριο. Παιδιά που επίσης γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, έτσι? Ναι, ναι, το γνωρίζω τα παιδιά. Και ο Βρανάς, η επιτυχία ήταν πολύ μεγάλη. Πρώτο του μετάλλιο σε Πανέλληνο Πρωτάθλημα Ανδρών. Έκανε πολύ καλή κούρσα. Και ήρθε αυτό το μετάλλιο. Ο Ιάσονας ήταν κοντά στο μετάλλιο, είχε την τέταρτη θέση. Έχει κατακτήσει στο παρελθόν μετάλλια σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Δεν του βγήκε χθες. Κοντά ήταν. Πολύ κοντά ήταν. Ήτανε κοντά, ναι. Είχαμε το ατομικό ρεκόρ για τον Ηρακλή, το Σπάνδο, όνομα και πράγμα ο Ηρακλής, που έχει 48-21 στα 400 μέτρα ανδρών, τερμάτισε 7ος. Όλα αυτά φέρανε πόντους που οδήγησαν τον Ηρακλή στην τριάδα, έτσι. Έτσι, ναι. Ήτανε μαζί με τον Ηρακλή Σπάνδο, ήταν η τέταρτη θέση στη σκητάλη στο 4x100, ναι, των ανδρών, mm-hmm, με καλή επίδοση κιόλας, 41-96, και η πέμπτη θέση στο 4x400. Ναι, κοντά στα μετάλλια κι αυτά. Κοντά στα μετάλλια. Ναι, 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 σίγουρα. Για σένα τι να περιμένουμε, γιατί πλέον σε παρακολουθούμε, δεν χάνουμε αγώνα. Ωραία, χαίρομαι. Εγώ τώρα περιμένω αν θα με δεχτούν σε έναν αγώνα που γίνεται στις 25 Αυγούστου στη Μαδρίτη, στην Ισπανία. Mm-hmm. Είναι ένα διεθνές meeting, και μετά είναι στις 2 Σεπτεμβρίου το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Αυτούς τους δύο αγώνες κατά πάσα πιθανότητα θα κάνω, και μετά είμαι μέσα στην 32 του κόσμου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχας. Εκείνο είναι πότε είναι, Παύλο? Εκείνο είναι 27 Σεπτεμβρίου, αρχίζει με 5 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλη αγωνιστική σεζόν φέτος, γιατί στην Ντόχα Αύγουστο δεν θα μπορούσε να γίνει αγώνας, οπότε το πήγανε πιο αργά για να είναι λίγο πιο φυσιολογικές οι καιρικές συνθήκες. Εκεί σίγουρα θα στραφούν πολύ περισσότεροι πάνω σου, γιατί είναι παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά και στο Βαλκανικό εγώ εκεί μυρίζομαι μετάλλιο, οπότε θα ξανασχοληθούμε. Αυτό είναι δεδομένο. Ημερομηνίες για το Βαλκανικό, Παύλο? 2-3 Σεπτεμβρίου. 2-3 Σεπτεμβρίου. 2-3 Σεπτεμβρίου. Και μετά σχεδόν στο καπάκι είναι κοντά το παγκόσμιο, έτσι, στην Ντόχα. Ναι, ναι. Αρκεί να είμαι... Βασικά αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να βγάλω το άλμα που έβγαλα το Σάββατο. Και να είναι έγκυρο. Αυτό. Ξέρεις για πόσο έγκυρο ήταν άκυρο? Για πολύ, για λίγο? Ναι, ρώτησα μετά, ήταν 4-5 πόντους άκυρο. Δεν το μετρήσαμε. Απλά όλοι που συζητούσαμε μετά τον αγώνα μου έλεγαν αυτό. Τι αλματάρα ήταν αυτό το δεύτερο. Ήταν γύρω στα 16-90. Αποδεικνύει ότι το έχεις, αρκεί να σου, ναι, βγει εκείνη τη στιγμή. Ναι, έτσι. Με αυτό το άλμα έγκυρο πηγαίνω στο παγκόσμιο. Ναι. Και με αυτό το άλμα έπαιρνες και το χρυσό. Ναι, έτσι. Και ο αντίπαλός σου θα ήταν αυτό στη δεύτερη θέση. Εντάξει, έχεις μέλλον, έχεις πολύ μέλλον, και είμαι σίγουρος ότι θα γίνεις ο Αντώνης Μάστορας του Ηρακλή πολύ γρήγορα. Και το λέω αυτό γιατί ο Αντώνης μας έφερε πολλές διακρίσεις και μετάλλια και σε πανευρωπαϊκούς αγώνες, σε άλλο άθλημα βέβαια, στο ύψος. Αλλά νομίζω, ναι, ότι ήδη τη σκητάλη την έχεις πάρει, ο Αντώνης που συνεχίζει ως προπονητής. Ναι, σε άλλο αγώνισμα, αλλά με τον ίδιο προπονητή, έτσι. Να το πούμε αυτό, βέβαια. Να το πούμε. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Πολύ δουλειά. Ναι, ναι. Πολύ δουλειά. Εσύ πάρα το ξέρεις. Εγώ το λέω άνετα εδώ που είμαι στο στούντιο. Εσύ το ξέρεις αυτό. Είναι ο καλύτερος προπονητής που έχω γνωρίσει, και
το πιο σημαντικό είναι η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ προπονητή-αθλητή και η επικοινωνία που μπορεί να δημιουργηθεί, έτσι ώστε να υπάρξει εξέλιξη και των δύο. Για έναν άνθρωπο που όσοι γνωρίζουν ή δεν γνωρίζουν, ήταν χρόνια γυμναστής του βολεϊκού Ηρακλή, του μεγάλου βολεϊκού Ηρακλή, τότε με τους τίτλους και τα πρωταθλήματα. Που τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει προσωπικά συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως εσύ, όπως ήταν ο Αντώνης και άλλα παιδιά. Και όπως είναι ο Κώστας ο Μπανιώτης, ο οποίος κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο στον κλειστό στίβο φέτος. Βεβαίως. Και τα αποτελέσματα τα λένε όλα, έτσι. Τι να συζητάμε. Παύλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι και για το ασημένιο και μετάλλιο. Και να είσαι καλά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον αθλητή του Ηρακλή, δευτεραθλητή Ελλάδος, τον Παύλο Μπόφτση, στο μήκος το τριπλούν. Λίγο έλειψε να πάρει και το χρυσό μετάλλιο. Είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει στο επόμενο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχει διακρίσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο, που έρχεται τέλη Σεπτεμβρίου στην Ντόχα. Ένα παιδί που δουλεύει πάρα πολύ. Ξανά τα συγχαρητήριά μας και στα υπόλοιπα παιδιά που τα αναφέραμε, καθώς έφεραν μετά από καιρό τον Ηρακλή ξανά στην κορυφή. Κορυφή βάζουμε τις τρεις πρώτες ομάδες. Έτσι. Ήταν Ολυμπιακός πρώτος, η Κηφισιά δεύτερη, ο Ηρακλής τρίτος. Οι υπόλοιποι καταγράψαμε νωρίτερα τι θέσεις πήραν. Πολλά συγχαρητήρια και για τον κολυμβητή μας, τον Γιώργο τον Ασπουγαλή, που δεν γινόταν να μην πατήσει ξανά στην κορυφή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Χρυσό και ασημένιο. Μετά το χάλκινο στο Πανευρωπαϊκό, επέστρεψε σε χώριες διοργανώσεις ο Γιώργος Ασπουγαλής και κατέκτησε το χρυσό στα 50 μέτρα πρόστιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων Αιανίδων στην Αθήνα. Στα 100 μέτρα πρόστιο κατέλαβε την δεύτερη θέση. Κατετάγει και πρώτο στο μικρό τελικό στα 200 μέτρα μικτή με μεγάλο ατομικό ρεκόρ σε ένα αγώνισμα που δεν είναι στο στυλ του. Συγχαρητήρια και στον προπονητή του, τον Μίλτο Χαλκιά. Παιδιά που είναι το μέλλον του Ηρακλή, άσχετα αν δεν κλωτσάνε μια μπάλα, άσχετα αν δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο στα υπόλοιπα σπορ. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιώργο που μας ακούει από το Κιανόλευκο Γκράτς της Αυστρίας. Να σε καλά, Γιωργάρα. Και θα κλείσουμε γλυκά την εκπομπή, αφού είχαμε πριν από λίγο τον Παύλο τον Μπόφτση στον αέρα για το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, διαβάζοντας εδώ τη λίστα με την κατάταξη, την τελική κατάταξη, το ποιος πήρε το χρυσό ως ομάδες, έτσι ως σύλλογοι. Γιατί κάποιος λέει, έλα μωρέ, έχεις πάρει πρωτάθλημα στο Στίβο. Ναι ρε φίλε, υπάρχουν 5-10 αθλητές που τρέχουν τα παιδιά, 20-30 πόσοι είναι, και ο καθένας έχει βαθμολογία. Πρώτος λοιπόν, Ολυμπιακός. Δεύτερη, η Κηφισιά, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς. Τρίτος, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης. Τέταρτος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο οποίος έχει αφήσει την ένατη θέση στον Παναθηναϊκό, τρολάρω λίγο, στην εντέκατη την ΑΕΚ, στην 26η τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης που είναι, ρε? Δεν ακούμε. Ο Πανιώνιος είναι 31ος. Ο τρίτον, ναι, εδώ της πόλης μας, ο τρίτον είναι έκτος. Τα Τρίκαλα είναι στην 7η θέση. Ο Ηρακλής φυσικά είναι τρίτος. Και αν ήταν ανάποδα, ερώτηση σου βάλω, κουίζεσαι να σου βάλω τώρα. Αν ήταν 26ος ο Ηρακλής, στο Στίβο, μη γελάς, στο Στίβο. Και τρίτος ο ΠΑΟΚ. Σήμερα, σε άλλες εκπομπές, άλλων ραδιοφώνων, θα άκουγες αφιερώματα. Πρωτοσέλιδο. Ε? Πρωτοσέλιδο. Δεν πειράζει ρε παιδιά. Τρίτος είναι ο Ηρακλής. Τι να κάνουμε. Ακολουθούν. Ακολουθεί ο πρώην αθλητής του Ηρακλή Στίβου. Να πω πολλά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό πριν, έτσι, και στην προπονητάρα του, τον Γιώργο τον Τζούγκου. Τον έκλεψα. Στην προπονητάρα του, Γιώργο τον Τζούγκου. Πάρα πολλά συγχαρητήρια για την επίθεσή του. Φοβερός. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη. Έκανε 16-90, αλλά ήταν άκυρο. Ήταν άκυρο. Τώρα αυτό μας έλεγε. Και ο Κώστας Βρανάς πήρε, δεν ξέρω αν τον ξέρεις. Πήρε χάλκινο στα 1500. Αλλά επειδή τον Παύλο τον έψαξα και τα λοιπά, λόγω του ότι έκανε με τον Γιώργο τον Τζούγκου προπόνηση και κάνει. Πραγματικά πολλά συγχαρητήρια, εκπληκτικό άλμα και το προηγούμενο που έκανε και αυτό που μου λες τώρα. Και θα πάρει το χρυσό γιατί ο άλλος τελειώνει, δεν τελειώνει. Πώς το θα. Για τους Γιάννη, λες τώρα. Ναι. Εντάξει, ο Μιτσάρας είναι άλλη περίπτωση. Είναι και αυτός ο μεγάλος αθλητής, αλλά εντάξει, ναι, φτάνει. Έχεις να πεις τίποτα για τον 26ο εδώ? Όχι. Έχω να πω για τον τρίτο Ηρακλή, δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν σου κάνει, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Σου κλέψαμε την εκπομπή, Drew Link. Στον πήρα εδώ, άμεσο συνεργάτη. Λοιπόν.
στον πρώην αθλητή του Κιανόλευκου Στίβου που είχα εδώ στα αριστερά μου. Και στο Ζάχο Ντρούλινγκ μαζί με εκλεκτή παρέα. Βέβαια. Σας δίνουμε τη σκυτάλη. Σιγά μην πω εσένα εκλεκτό ρε. Την παρέα σου θα πω. Εσύ είσαι πανέκλεκτος. Ακολουθούν στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Εμείς πρώτα Θεός ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 και κάτι με 8 και κάτι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.